Σήμερα εδώ θα παρουσιάσουμε δύο όπερες, την καντάτα του Ελευθερίου Καλκάνη Lost Spaces και αποσπάσματα από τον Προμηθέα του Καρούζου, του κυρίου Καρούζου. Ένα πολύ ωραίο επιτελείο, μια πολύ όμορφη ορχήστρα θα παρουσιάσει αυτά τα έργα. Το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται σε έναν ιερό χώρο όπως είναι η Παλιά Βουλή και νομίζω ότι είναι μια ακόμα δράση πολιτισμού με άρωμα και χρώμα πολιτισμού μέσα στην καρδιά της Αθήνας από τον Όμιλο για την UNESCO Νόμου Πυρός και Νήσων. Είναι όλοι οι μουσικοί σήμερα παρουσιάζουν τη δουλειά τους εθελοντικά, όπως και είναι η δράση μας εθελοντικά και αφιερώνεται στην επιστροφή των γλυπτών και μαρμάρων του Παρθενώνα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση πολιτισμού. Εκπροσωπώντας τον Όμιλο UNESCO Νόμου Πυρός και Νήσων, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, σε μια γκρίζα θα έλεγα εποχή, που ο πολιτισμός είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί αυτή η χώρα να επιδείξει. Είναι η πιο σημαντική μορφή εθνικής αντίστασης, η πιο σημαντική μορφή ανάπτυξης ο πολιτισμός και κάπως έτσι θα πρέπει να δουν αυτά τα πράγματα οι τραπεζίτες και οι κυβερνητικοί. Ο πολιτισμός λοιπόν, σαν στρατηγική ανάπτυξης, ο πολιτισμός για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα και για τον τόπο. Ζούμε σε μια εποχή που για να βγει αυτή η κρίση χρειάζεται να στηρίξει ένας τον άλλον. Ο Όμιλος για την UNESCO έχει δημιουργήσει 5 σπίτια για τους άπορους και τους άστοχους, που θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο σύγχρονο δίκτυο αλληλεγγύης και ανθρωπισμού που υπάρχει στη χώρα, για να μην πω και στην Ευρώπη. Συγχύζουμε καθημερινά 2.000 ανθρώπους. Όλο αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται η μισθοδοσία σε μια ουρά του ΕΣΠΑ που, εάν δεν παίρναμε εμείς αυτό το πρόγραμμα, θα το έπαιρναν κάποιες άλλες χώρες, Ιταλία, Ισπανία. Όποιος έχει όριμη πρόταση παίρνει προγράμματα ευρωπαϊκά. Και όλο το υπόλοιπο, εξοπλισμοί, κατασκευές, έχουν στηριχτεί σε χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστώ. Επίσης, δεν μένουμε στο ένα πιάτο φαγητό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε άρωμα και χρώμα πολιτισμού στη ζωή αυτών των ανθρώπων και μετατρέπονται καθημερινά οι χώροι αυτοί, τα σπίτια αλληλεγγύης και αγάπης, σε χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης. 700 επιπλέον από αυτούς είναι μαθητές στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Όλες οι οικογένειες, όλα τα παιδιά των οικογενειών περνάνε από κοινωνικά φροντιστήρια και καθημερινά έχουμε πάρα πολλές δράσεις πολιτισμού μέσα σε αυτούς τους χώρους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η δράση μας δεν μας έχει απορροφήσει πλήρως, αλλά δουλεύουμε παράλληλα και σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Και επίσης, ένα από τα μεγάλα μας όνειρα, οι μεγάλες μας προσδοκίες και οι δράσεις είναι για την επιστροφή των γλυπτών και μαρμάρων του Παρθενώνα, που σε αυτή την κατεύθυνση είναι αφιερωμένες όλες οι δράσεις μας για το 2016. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους τους μουσικούς που παίρνουν εθελοντικά μέρος σε αυτή τη σημερινή τιμητική στον κύριο Καλκάνη εκδήλωση.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Καρούσο που συντονίζει αυτή τη δράση και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά αυτόν τον πολύ μεγάλο δημιουργό που τιμούμε, τον Ελευθέριο Καλκάνη, και να τον χειροκροτήσουμε. Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο μέρος του προγράμματος απόψε, δηλαδή δεν υπάρχει διάλειμμα, όλοι μαζί είναι, αλλά είναι σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι έργα του μαέστρου του Ελευθέριου Καλκάνη. Θέλω να πω δύο λόγια για τον μαέστρο. Όταν ήρθα στην Ελλάδα από τον Καναδά και τον γνώρισα, παρουσιάζοντας τον Προμηθέα που θα ακούσει τα αποσπάσματα απόψε και τη Φλόγα, συνεργαστήκαμε στη συμφωνία παγκόσμια πρεμιέρα του έργου μου, Συμφωνία νούμερο 4 της Γης. Του έδωσα το έργο, ο μαέστρος το πήρε σπίτι του και σχεδόν το ξανάγραψε από την αρχή. Ήταν η πρώτη φορά που είδα ένα δημιουργό, ένα μαέστρο, να παίρνει ένα ξένο έργο και να το ξαναγράφει σχεδόν από την αρχή. Αυτό με συγκίνησε, διότι δείχνει μια αγάπη για τη μουσική, σέβεται τη μουσική. Κοίταξε για τους μουσικούς ορχήστρας να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητό το έργο. Ήταν ένα ατονικό έργο και δύσκολο. Και από τη δική μου εμπειρία κατάλαβα πόσο σπουδαίος άνθρωπος και πόσο σπουδαίος μουσικός είναι ο Ελευθέριος Καλκάνης. Και είμαστε περήφανοι στην UNESCO να του δώσουμε το βραβείο του Μητρόπουλου. Γιατί και ο Μητρόπουλος δόξα στην Ελλάδα στο εξωτερικό, και ήταν και αυτό συνθέτης, έκανε πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς όχι στην πατρίδα μας, αλλά ό,τι δεν έκανε ο Μητρόπουλος στην Ελλάδα, το κάνει ο Ελευθέριος Καλκάνης. Μαέστρο σας, καλό να μας πείτε δύο λόγια για τα έργα σας. Καλημέρα και από μένα. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον μεγάλο πρόλογο και για την μεγάλη καλοσύνη που δείχνεις και στη συνεργασία που έχουμε και σε οτιδήποτε κάνουμε μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο της UNESCO Πυραιός Κενήσων και τον Πρόεδρο, τον κύριο Μαρονίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για την ύψιστη τιμή που μου κάνετε να μου δώσετε αυτό το βραβείο. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν ένας εξαιρετικός συνθέτης και εξαιρετικός μαέστρος, τον οποίο δυστυχώς η πατρίδα δεν τον τίμησε όσο έπρεπε. Τον ανάγκασε να φύγει στο εξωτερικό και είναι με αυτή την έννοια την καλή, δηλαδή έγινε τεράστιος γιατί έφυγε στο εξωτερικό. Θα ήταν δυστυχώς τίποτα αν είχε μείνει εδώ πέρα. Είναι αυτό που λέει δηλαδή ότι με κάποιο κακό έρχονται τεράστια καλά. Έγινε ο μαέστρος, ξεκίνησε από την Μινεσότα και έγινε ο μαέστρος της κορυφαίας ορχήστρας της Αμερικής, της Νέας Υόρκης. Διεύθυνε τις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου και τις μεγαλύτερες ορχήστρες. Τα μεγαλύτερα και πιο δύσκολα έργα, πρεμιέρες παγκόσμιες και τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν οι πάντες στο εξωτερικό. Δυστυχώς αυτή η χώρα δεν τον σεβάστηκε κανείς. Τον σέβονται τώρα βέβαια. Όλοι τώρα καμαρώνουμε που είναι ο Μητρόπουλος Έλληνας και που τόσο μας θύμισε όπως και την Γκάλα. Θυμόμαστε που την ίσω. Τη διώξανε με διάφορους τρόπους από την Ελλάδα γιατί είχε τραγουδούσει κάτι Γερμανού τάχα. Δυστυχώς αυτή η χώρα έχει αυτά τα κακά. Έχει βέβαια και πάρα πολλά κακά, καλά. Τα έργα τα οποία έχω γράψει και τα οποία θα ακούσουμε σήμερα είναι αποσπάσματα από δύο έργα. Το πρώτο λέγεται Redemptio, Adagio, και είναι ένας εσωτερικός διαλογισμός του ανθρώπου με τον εσωτερικό του κόσμο. Εκεί που κάθε μόνος του και σκέφτεται, αυτό μπορεί να πάρει λεπτά, μπορεί να πάρει ώρες, μπορεί να πάρει χρόνια, μπορεί να μην λύσει ποτέ. Και τη λύση στις οποίες βρίσκει ο καθένας και τη λύτρωση. Λέγεται λύτρωση. Δηλαδή ξεκινάει το θέμα και μας οδηγεί στη λύτρωση με διάφορα μοτίβα. Τα οποία μουσικά εξελίσσονται με τεχνικές του 20ου αιώνα, του προηγούμενου, και καταλήγουν θέλοντας να αποδώσω αυτά τα αισθήματα τα οποία και τους προβληματισμούς που μπορεί να νιώσει ο καθένας μας. Στο δεύτερο μέρος, στη συνέχεια δηλαδή, θα ακούσουμε αποσπάσματα από την καντάτα Φορτελώς της Πίσης. Αυτή είναι μια καντάτα που γράφτηκε κατά παραγγελία από την εταιρεία Ελλήνων Φιλοσόφων. Όταν είχε έρθει ο μεγάλος ακτιβιστής το καλοκαίρι πέρσι ο Σίνγκερ και προς τιμή του γίνανε διάφορες εκδηλώσεις, μία εκ των οποίων έγινε αυτή η συναυλία
στο αρχαίο Ολυμπείο, όπου οι τραγουδιστές δεν τραγουδάνε με λόγια και τέτοια, γιατί ο στόχος είναι να μιμηθούν τα ζώα. Τα ζώα τα οποία χάνονται συνεχώς, τα δάση, είναι εντελώς οικολογικό το έργο και ξεκινάει από... είναι ένα παγκόσμιο δηλαδή και αυτό το έργο, το οποίο ξεκινάει από την Αμερική, από τον Αμαζόνιο και φτάνει μέχρι εδώ πέρα σε εμάς, με τα όσα κάνουμε τα εγκλήματα στη φύση. Αυτό το έργο θα το αποδώσουν οι δύο κυρίες, η κυρία Βανέσα Χαλκάνη, σοπράνο, και η κυρία Ειρήνη Κώστα, επίσης σοπράνο. Το ένα που θα τραγουδήσει η κυρία Καλκάνη λέγεται Λάμψη και είναι η λάμψη που έρχεται από τον ουρανό και φωτίζει όταν αυτή μας τύχει. Η άλλη άρια αφορά τα πουλιά και η τρίτη άρια που είναι ντουέτο μεταξύ των δύο κυριών αφορά τη θάλασσα. Αυτά στο πρώτο μέρος. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους μουσικούς φίλους μου, γιατί τους θεωρώ φίλους μου και είναι φίλοι μου, οι οποίοι εθελοντικώς με πήραν τηλέφωνο και μου λένε και ο ένας θέλω να έρθω και ο άλλος θέλω να έρθω. Τους ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Είναι εξαιρετικοί ένας-ένας και όλοι μαζί από μια σπουδαία ομάδα. Θέλω να τους χειροκροτήσουμε πάρα πολύ ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ εδώ δημόσια για όλο αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κούρτισε.
ακούσατε τα έργα του μαέστρου μας, του Λευτέρου Καλκάρια, ατμοσφαιρικά, δεν είναι εύκολα έργα να του είναι. Ακούγονται ευχάριστα, δεν είναι εύκολα. Η μουσική του γραφή αρκετά περίπου και δύσκολη. Και μας χάρισε χαρές τη μέσα γλώσσα. Τώρα το δεύτερο σχέδιο, το οποίο δεν είναι καλά, θα είναι μερικά αποσπάσματα από δύο όπερες που έχουμε παρουσιάσει εδώ στην Μαγιά Μουλή, τον Προμηθέας και τον Φλόγα. Ο Προμηθέας, δεσμότης που θα ξέρετε την ιστορία, είναι από μια τριλογία που έχει γράψει, που αρχίζει με το φως, λέει από το φως, που έφερε ο Θεός ο Προμηθέας στους ανθρώπους. Η Ολυμπιακή Φλόγα είναι Ολυμπιακή Αγώνες, φέρνουμε τη φλόγα στο στάδιο. Αυτό είναι για να θυμίσει την πράξη του Προμηθέα. Δεν το λέω, δεν το αναφέρω τον λόγο, αλλά ο λόγος, όταν ιδρύθηκε η Ολυμπιακή Αγώνες, ήταν ακριβώς για να μας θυμίζει ότι ο Προμηθέας έφερε τη φωτιά της γνώσης στην ανθρωπότητα και την ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός. Το τρίτο έργο που δεν έχει χτίσει την ανθρωπότητα, αλλά έχει χτίσει την Αμερική, είναι ο Μέρας Αμερικάνος. Απόψε θα ακούσουμε από τα δύο έργα που έχουμε ήδη παρουσιαστεί εδώ στην Παλιά Μουλή. Θέλω να πω για τους αρχαίους του Μαέστρο, έχουμε στεργαστεί πάνω σε αυτά τα έργα πολλές φορές και τα παιδιά της Ορχήστρας και είναι αξιόλογα σπουδαία. Αλλά θέλω να πω για τους ερμηνευτές. Το πιο δύσκολο για ένα συνθέτη είναι να βρει κατάλληλους εκτελεστές στα έργα. Ήταν πιο δύσκολο να βρω ένα εκτελεστή κατάλληλο μια σοβαρό από το να γράψω κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί το συνάντησα αυτό. Πιστεύω ότι όλοι οι συνθέτες, δεν ξέρω μαέστρο αν έχετε συναντήσει, αλλά εγώ όλη μου τη ζωή το πρόβλημα μου είναι ποιο θα το δουλεύσει, πώ θα το δουλεύσει, τι είδου συνεργασία θα υπάρχει. Εδώ στην Ελλάδα βρήκα τρεις σπουδαιότερους ερμηνευτές που έχω συναντήσει στην Λουή. Δεν τους εμπόδισα που είμαστε στην Αμερική και ίσως και αυτά τα παιδιά και παρέμεινα. Είναι ο Βασίλης Βασιλοπούλος ο Μπάσος. Ο Βασίλης είναι νέος, αλλά είναι πολύ σπουδαίος. Είναι βαθύς άνθρωπος και για μένα είναι γέρος. Όταν λέμε γέρος, ηλικιακά, αλλά από μέσα του είναι πολύ όριμο. Με τον κύριο Μαρονίδη, παρουσιάσαμε τον Βασίλη τον Προμηθέα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν η πρώτη ελληνική όπερα που παρουσιάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη μπροστά σε 85 χώρες. Και είμαστε περήφανοι ότι ο Βασίλης βγήκε και πρώτος αυτή την βραδιά που παρουσιάστηκε την όπερα. Επίσης ήταν και η Ειρήνη Κόνστα μαζί μας. Είναι σπουδαία η Ειρήνη. Ήταν μαζί μας στην Αμερική και η Ειρήνη και ερμήνευσε το ρόλο της Υιός μαζί με τον Βασίλη. Και η Ειρήνη ερμήνευσε και σε σκηνοθεσία του Βασίλη εδώ στην Παλιά Βουλή το ρόλο της Διάνυρας στην Ολυμπιακή Φλόγα. Τα παιδιά απόψε θα μας πούνε αποσπάσματα από αυτά τα δύο έργα και η Βανέσα θα αρχίσει με την Άρια της Οκεανίδας. Η Βανέσα όχι γιατί είναι κόρη του Μαέστρου. Έχουν γραφτεί υπερθετικά για φωνές. Και ξέρω, τα παιδιά δεν θέλουν να πούνε, είναι ταπεινά, κάνουν τη δουλειά τους και πέρα από αυτό τα τραυγαλαία πράγματα τους ενοχλούν. Γιατί η Βανέσα γράφτηκε το Αϊδόνι της Ελληνικής Όπερας, για την Ειρήνη Ντίβα της Όπερας, για τον Βασίλη όταν ήταν στην Επίδαυρο, θεϊκός Προμηθέας. Ξέρω ότι ενοχλήθηκα, ήταν κάπως τραβηγμένα, υπερθετικά. Εγώ όμως πιστεύω ότι τα αξίζαν αυτά τα λόγια, αυτά τα παιδιά, και θα σας τα αποδείξουν απόψε. Μαέστρο, η Βανέσα θα πει την Άρια της Οκεανίδας. Η Οκεανίδα, στο έργο του Εσχύλου, παρηγορεί τον Προμηθέα που είναι δεμένος με τις αλυσίδες στον Κάφκας.
γενικά την ομορφιά στον Κάρνασο, λέγοντας, μονολογώντας τον εαυτό του, ελπίζοντας ότι αυτό το φως της γνώσης και της σοφίας που έφερε στην ανθρωπότητα, ο κόσμος θα το χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Γιατί η γνώση, όπως σας έλεγα, έχει δύο πλευρές. Το καλό και το κακό. Όταν έχεις τη γνώση στο χέρι σου, μπορείς και να μεταστρέψεις, μπορείς και να δημιουργήσεις. Και τώρα μόνος.
Ακόμα θα περάσεις βάσανα. Μα σε μελούμενους καιρούς ένας πόντος Ιόνιος θα ονομαστεί για να τιμάει το δρόμο σου σ' όλο τον κόσμο. Τέλος, μια μέρα θα βασιλέψεις την Αίγυπτο. Ξέρω βράχο και βροντινή απαγιά.
της να γλιτώνω έτσι από όλα τα δεινά. Άλλιο κανείς να πάει μια και καλή παρά να τυραννιέται. Βασιλεία του θα χάσει ο Δίας. Μπορείς να χαίρεσαι γιατί θα γίνει. Και με ποιον τρόπο. Γάμο θα κάνει. Και θα ξεθρονιστεί από μια γυναίκα. Παιδί τρανότερο θα του γεννήσει από αυτόν. Να αποφύγει το κακό δεν είναι τρόπος. Δεν υπάρχει κάποιος να τον σώσει. Κανείς. Εκτός από μένα. Ποιος θα σε λύσει δίχως να το θέλει ο Δίας. Δεν καταλαβαίνω. Η τύχη μου είναι προδιαγεγραμμένη. Από το Άργος τα κατάγια του ελευθερωτής μου. Ένας από τους απογόνους. Από την Αίγυπτο θα έρθει ο λυτρωτής των ανθρώπων. Θα είναι γιος Θεού. Τι μου λες. Ένας από τους γιους μου θα σε ελευθερώσει. Και γιος Θεού. Όπου τόσο καλό από σέιδον δύστηκε Προμηθέα γιατί απάσισε έτσι γιατί κι όμως μόνη την έπαρση που Oh,
Είναι μια διονυσιακή διάθεση. Διονυσιακή διάθεση. Και πρέπει να πούμε ότι ο ήλιος είναι ο χαρακτήρας που ο Σέξπιρ εμπνεύστηκε τον Αμλέτ. Είχε κάνει τη Τραγωδία, η γνωστή τραγωδία, οι Τραγωδίες, το Σαφεντήρι. Σε βαθμικό
Βάτε, βάτε. Καλούμε τώρα τον πρόεδρο του Συνέστο, τον κύριο Βαρουλίδη, να κάνει την απονομή στο Μαέστρο Ελευθέριο Καρκάρη, τον Βασίλη Δημήτρης Μητρόπουλος. Και νομίζω ότι αυτή η σημερινή μέρα θα μας μείνει αξέχαστη, γιατί ήταν ένα διπλό αφιέρωμα, ήταν μια τιμητική απονομή του πρώτου βραβείου Δημήτρης Μητρόπουλος σε μια μοναδική προσωπικότητα με μια εκπληκτική παρουσίαση εδώ σημαντικών έργων. Κύριε Καλοκάνη, σας ευχαριστώ από το βάση της ψυχής μου, γιατί μας προσφέρατε αυτή την υπέροχη ανθοδέσμη με μουσικές, αρώματα, χρώματα πολιτισμού, που τόσο πολύ χρειάζονται οι ψυχές μας αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσετε αυτό το τεράστιο έργο της δημιουργίας και του πολιτισμού και νομίζω ότι θα καταξιωθείτε ίσως από τις μεγαλύτερες μορφές πολιτισμού στο πλανήτη. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Και φυσικά όλους αυτούς τους εξαίρετους μουσικούς που πάντα είναι δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς πάρα πολύ. Να παρακαλέσω τον αντιδήμαρχο, κύριο Γεώργιο Βιδάλη, να έρθει για την απονομή μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαρή, τον κύριο Μόσκο, έτσι για να έχουν μια παρουσία. Ευχαριστώ. Σας μας δώσετε το ημερολόγιο και να συγχαρούμε. Ναι. Το ημερολόγιο του ομίλου είναι αφιερωμένο, είναι έργο δημιουργία πολλών καλλιτεχνών που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και είναι αφιερωμένο στις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας. Και εσείς είναι ημερολόγιο. Και να σας έδινα την πλακέτα μπροστά στο το σχήμα, έτσι. Ναι. Φεύγετε, έχουμε και τις υπόλοιπες απονομές. Ένα λεπτάκι θα έχουμε λίγο. Πάμε τώρα.
Είσαι εδώ, κύριε Φιωτή. Παρακαλώ την έφηξη στο δούλου. Δεν έφυγε την απονομή. Οι υπόλοιποι έφυγε την υπόλοιπη. Ορίστε. Φέρε μου τους υπόλοιπους, όλους τους υπόλοιπους. Περάστε, περάστε. Συγχαρητήρια. Και αυτό το μερολόγιο. Μπρουνχίλτα Εγγενία Μαλό. Μπρουνχίλτα Εγγενία Μαλό. Θεόδωρος Αγοράς. Θεόδωρος Αγοράς. Σταυρούλα με τι. Παγίγνωρη. Συγχαρητήριο. Όλοι είχατε έλξη και λάμψη, λάμψη προσφορά, πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική, ανθρωπιστική. Πολλά μπράβο. Ο κύριος Μόσχοφ μαζί, είναι όλα στο μερολόγιο. Εκατερίνη Κωνσταντίνου, την απονομή θα κάνει η κυρία Τατιάνα Κόγια, κυρία Τατιάνα Κόγια. Συγχαρητήρια.
Τον Βασίλη Σιμακόπουλο, την εξαιρετική φυσιογνωμία. Μας εξαιρετήσει να πηγαίνει. Βανέσα Καλκάρη. Το δίνω κάτω από την διάθεση. Κανονικά πρέπει να έρθει και η όμορφη κόρη μαζί σου. Η κόρη μου. Ναι, πού την. Αγγελική, έλα. Η μάνα της. Έλα εδώ, είναι οικογενειακή υπόθεση. Δηλαδή, έλα εδώ. Και η όμορφη μητέρα της Βανέσας. Έλα, έλα. Στην χαρά της μάνας. Καλότικο. Ειρήνη Κόνστα, αυτό είναι το επιτυχικό τριό. Να ετοιμάσουμε το επόμενο ταξίδι για το Παρίσι. Κάνει μας χαρά. Και εκεί έβαλε. Άξια, μπράβο. Και ένα ημερολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και στον μεγάλο δημιουργό και φίλο μου και συνεργάτη και διευθυντή στο θέμα μουσικής του ομίλου για την Ελλάδα, τον Παναγιώτο Καρούσο, να χαιρετήσω για μια ακόμη φορά τον εργάτη. Λοιπόν, να ανακοινώσω κάτι έτσι που ξεκίνησε χτες σαν μια ιδέα, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πράξη. Στείλαμε χτες μια επιστολή στον πρόεδρο των σιδηροδρόμων της Ρωσίας να καλύψει σαν χορηγία ένα ταξίδι από Μόσχα Βλαδιβοστόκ με το τρένο, με το εκπληκτικό αυτό τρένο του υπερσιδηρικού. Είναι ίσως ένα ταξίδι ζωής και θα συνοδευόμαστε από ένα επιτελείο με φωτογράφους, σκηνοθέτες, τηλεοπτικούς που θα προσπαθήσουμε αυτό το ταξίδι να γίνει ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Η παρουσίαση φωτογραφικού και όλου του οπτικοακουστικού υλικού θα γίνει στο Βλαδιβοστόκ, στη Μόσχα, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη σε πρώτη φάση. Και πιστεύουμε ότι αν μας βοηθήσει έτσι ο Θεός, επειδή και το έργο του κυρίου Καλκάνη έχει οικολογικό περιεχόμενο, να το παρουσιάσουμε στη Μόσχα όταν θα γίνει η ολοκληρωμένη παρουσίαση του ντοκιματέρ και όλου του οπτικοακουστικού υλικού. Νομίζω είναι μια ιδέα που δένει πάρα πολύ αρμονικά, και νομίζω ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο 16 που είναι και έτος ελληνορώσικης φιλίας. Δεν ξέρω, κύριε Καλκάνη, πώς την ακούτε την ιδέα. Εξαιρετική. Νομίζω ναι. Και ταιριάζει απόλυτα με την παρουσία που είναι σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Από τα βάθη της καρδιάς μου ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ημέρα σήμερα και θα μας μείνει αξέχαστη, είμαι σίγουρος θα μας μείνει αξέχαστη. Επίσης με τον κύριο Καρούζο σχεδιάζουμε ένα ταξίδι στο Παρίσι, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και επίσης σχεδιάζουμε και ένα ταξίδι στο Κίεβο.
Μέσα στη φτώχεια μας νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε ψηλά τον πήχη και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε. Πάντα ο λαός και οι άνθρωποι χρειάζονται, ιδιαίτερα στις περιόδους κρίσεως, χρειάζονται ένα όραμα και χρειάζονται και μια μεγαλύτερη προσπάθεια και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε όσους παραδοθήκατε απόψε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαζαράκη, τον πρόεδρο της Παλιάς Βουλής, του Μεγάρου, που μας παραχώρησε το χώρο απόψε. Το μαέστρο μας, τον Ελευθέριο Καλκάνη, τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές, τους μουσικούς, τον πρόεδρο της UNESCO, τον κύριο Μαρονίτη και όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ, εργάσιμη ώρα, περάσαμε μαζί τόσο όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μαζί μας εδώ μπροστά, ο συγκεντρώνει ο κ. Σαρίδης και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Επίσης είναι ο κ. Οικονόμου, ο οποίος είναι περιφερειάρχης Πελοποννήσου, που οδηγεί για την UNESCO να μας περάσει και πίσω. Ωραία, πάμε από εδώ. Δημοσιογράφος. Δύο λόγια στον κ. Σαρίδη. Τώρα δεν σας είδαμε. Προτού να έρθω σε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι και ιστορικό κτίριο, ήμουνα μέσα στην Βουλή και παρουσίασα ένα θέμα σε μία επιτροπή. Ήρθα εδώ σαν ένας πολεμιστής. Φεύγω από εδώ με πολύ γαλήνη μέσα μου. Ήταν εκπληκτική η παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και τα χαιρετήματά μας στον κύριο Λεβέντη, ο οποίος είναι και φίλος του ομίλου για την Ινώσμη. Ναι, ναι, το έχει πάρα πολλές φορές. Τον όμιλο μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για αυτή τη νέα πορεία. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Σαρίδης Γιάννης, βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κεντρό. Κεντρό. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εθελοντικά προσφέρουν και στον πολιτισμό και κυρίως εδώ, ειδικά στην UNESCO με τις δομές ενάντια στη φτώχεια και κοινωνικό έργο κατά της φτώχειας, έτσι, κατά της κρίσης. Ωστόσο, με τα capital control δεν μπορούν να πάρουν άνθρωποι τα λεφτά τους να πληρώσουν, να παίρνουν τις επιχορηγήσεις, να πληρώσουν το προσωπικό τους. Δεν έχουν να κινηθούν ή όταν είναι να κινηθούν τους κόβουν τις επιχορηγήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει που προσφέρουν έργο οι άνθρωποι. Δεν τους βοηθάει και το κράτος αφού το υποκαθιστούν στην καλύτερη του μορφή. Είναι σημεία των καιρών, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά κάνουν ένα κοινωνικό έργο. Ήταν ιδιαίτερη τιμητική για σήμερα η παρουσία μου εδώ πέρα. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή το ότι βρέθηκα εδώ να ακούσω ένα υπέροχο έργο, να δω έναν φανταστικό, έναν υπέροχο επίσης συνθέτη και να ακούσω παιδιά τα οποία έχουν μια εκπληκτική φωνή και τιμούν την πατρίδα μας στο εξωτερικό. Το έργο της UNESCO θα πρέπει να στηριχτεί από όλους, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, από όλους τους φορείς, γιατί μόνο να προσφέρει έχει. Δεν έχει να πάρει τίποτα. Έχει μόνο να δώσει. Ωραία. Θα ήθελα λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, όχι μόνο για το έργο της UNESCO, για μένα, γενικά για το έργο των οργανώσεων που κάνουν αυτή τη δουλειά, που στηρίζουν την αλληλεγγύη, εν πάση περιπτώσει, που στηρίζουν την. Για όνομα. Είναι σαφέστατα ότι όλες οι οργανώσεις οι οποίες παρέχουν ουσιαστικά έργο ενάντια στην φτώχεια, δίπλα στους ανθρώπους, να βοηθάνε τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως είτε ηλικιών είτε και κατάστασης. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια αναπηρία και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν επίσης την βοήθεια. Όλες οι οργανώσεις πρέπει να στηριχτούν οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και από εμάς και από όλο ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.